εσύ. Πώς είμαι. Τι πώς είσαι. Εσύ που με είδες μισόγυμνο, μέτρεψε με το τσίπουρο. Α, Έξι και ξέρω, τι σε ρώτησα, βρε. Πώς είσαι με το τσίπουρο, με... Δεν κατάλαβα, ρε Λαύρο. Κρατιέμαι ακόμα. Από πού. Από τα κάγκελα. Ρε, το σώμα μου διατηρείται. Α, έχει χαλαρώσει λίγο. Δεν παίρνει φράγκο. Τι φράγκο. Για την Αμερική που μου λέγε. Όχι, στάσου λέω, δεν κατάλαβε. Άμα το αφήνει είναι χαλαρωμένο. Άμα σφιχτεί έτσι είσαι γεροδεμένο, έχει μυ. Σαν το Σφατζενέκερ. Αλλά τι νομίζω. Τον έχει δει αυτό χαλαρό. Κρέμα, δεν πατσάζει από εδώ. Μην κοιτά τι ταινίε που παίζει σφιγμένο. Ναι, δεν μπορώ να ξαπλώ στο κρεβάτι, πώ θα το παίζω σφιγμένο. Θα σκάσω. Πάντω έχει απαλή επιδερμίδα. Έχω. Σαν μικρού παιδιού. Έτσι. Και πρόσεξε, αυτό αρέσει στις γυναίκες. Πώς θα θέλετε. Το συνάλλαγμα να πάρω. Ωραία. Και θα σου δώσω και να βγεις και έξω. Όχι, δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Πού ξέρεις τι πειράζει. Εμένα μην πειράζει. Που δεν θέλω να βγω. Ναι. Δηλαδή, άμα σου έλεγα ότι έχεις και ωραία μάτια, θα με έστειλες για διακοπές στη Μύκονο. Προς το παρόν θα στείλω στο ξενοδοχείο. Σε ποιο. Μπρέστο, εσύ. Και τι να κάνω στο ξενοδοχείο. Θα κοιμηθείς 4 το πρωί. Και όχι πολύ πρωί. Α, τώρα καλά, πώς την πάτησα εγώ έτσι και άργησα. Θα έρθει το πρόσωπο εδώ, ε. Ναι. Εντάξει να με, αλλά πρόσεχε όμως, γιατί είναι πιτσιρίκα. Και λοιπόν. Για σκέψου λίγο, θα έχει το λόγο της που έχετε εδώ. Σε έχεις δει καμιά πιτσιρίκα να πηγαίνει με ένα συντεμένο επειδή της γουστάρει. Λοιπόν, δεν παίρνεις. Κάτσε ρε λάπο, δεν κατάλαβες, δεν μιλάω για σένα, σε εξαίρεση. 2 μέτρα άντρας, γοητευτικός, αρενοπός. Και με λέγει, πάω να ετοιμάσω για το ξενοδοχείο, εντάξει. Άρε, λάβω. Αμέσως. Αστροναύλο, τι κάνεις. Καλά είμαι. Δεν μπορούσα να έρθω στο νοσοκομείο, να είσαι εδώ. Δεν προλάβες. Μπήκα, βγήκα. Ναι. Τώρα μια χαρά μου. Σε βλέπω. Τι άλλο θέλεις. Ξέρεις τι θέλω. Εσύ έχεις πείρα. Α, λόγος, πάνω σε τι. Έχεις 3 αγόρια. Γιους εννοείς. Ναι, λεβέντες. Καραμπουζουκλίδες. Κι όσο να είναι, θα ξέρεις να μου πεις. Πέρασαν ποτέ κρίση. Εννοείς οικονομική. Μονίμως. Γι' αυτό έρχονται συνέχεια σε μένα. Όχι, ψυχιατρική κρίση. Νευρωτική. Ναι, τέλος πάντων κάτι με ψυχό. Πού οφείλεται. Ο γιος μου κάτι έχει. Κάλο. Αυτό είναι σίγουρο και μην τα αρνηθείς. Όχι, είναι συνέχεια μέσα στο δωμάτιό του και κόβει βόλτες μπροστά από την ντουλάπα του. Ποια ντουλάπα. Αυτή που κρύβει τα εργαλεία του. Εμάς δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε καθόλου σε αυτή την ντουλάπα. Χρόνια τώρα. Και κόβει βόλτες μπροστά από την ντουλάπα. Ναι. Τι κρύβει εκεί μέσα. Τον άγνωστο στρατιώτη. Για να κόβει βόλτες μπροστά του. Πού θες να ξέρω, ρε Γεράσιμο, άνοιξε να δει. Μα τι λες τώρα, θα χαλάσει τον κόσμο. Κρυφά την ώρα που λείπει. Μα τι λέμε τόση ώρα. Δεν λείπει ποτέ. Σου λατσάνε συνέχεια μέσα στο δωμάτιό του. Δεν γίνεται αυτό. Δεν πάει στην τουαλέτα. Τι έχει γιογιό μες στο δωμάτιο. Όχι. Ωραία. Την ώρα που θα λείπει, μπες μέσα και άνοιξε την τουαλέτα. Μα την έχει κλειδωμένη. Πάρ' τα κλειδιά και άνοιξε. Δεν μπορεί να έχει κανένα πτώμα εκεί μέσα. Δεν πρέπει να ξέρεις εσύ. Λες, γι' αυτό έχει αυτή την ευρικότητα. Πρέπει να βρω τη στιγμή. Και την ώρα. Σήκω ρε φωνή. Θα γίνει τρελός ο πατέρας μου. Να με πας τη μάνα μου και τι θα της πω, ρε. Θα της πεις. Έγινε ένα λαθάκι. Τι λαθάκι, ρε. Αυτή ετοιμάζεται για γάμο, έχει το πει και του συγγενείς. Ποιου συγγενείς, τα τσακάλια. Θα μου πει, ρε ζήλι με έκανες, μωρή, πού είναι το μωρό. Πες, το χώνεψα, ρε μάνα. Τι λες, ρε Λεωνίδα, και θα το χωνέψει. Θα μου πει, φτιάξε άλλο, δεν την ξέρεις καλά. Ρε Λεωνίδα, δεν με θέλεις, ρε. Πώς δεν σε θέλω, ρε. Τότε να μου σκαρώσεις άλλο πιτσιρίκι. Πού ρε φωνή, εδώ μέσα. Ο πατέρας μου είναι στο σαλόνι. Όχι τώρα, σε έκανα δεκαήμερο. Παραγγελιά. Τι είναι ρε κουστούμι. Και κουστούμι να παραγγείλεις θέλεις πάνω από 20 μέρες. Φοβάμαι ρε Λεωνίδα. Φοβάμαι ότι θα με παρατήσεις τη μάνα μου και θα εξαφανιστείς. Όχι ρε. Στα κόκαλα του παππού μου. Τώρα δεν με θέλει κανένα. Ούτε η μάνα μου, ούτε η μάνα σου, ούτε ο πατέρας σου. Σε θέλω εγώ, βρε. Δεν λες αλήθεια, ρε Λεωνίδα. Ρε συμφώνη. Αφού είσαι αδυναμία μου, το ξέρεις. Που δεν ξαναβρω εγώ τέτοιο πράγμα σαν εσένα. Στο κάτω-κάτω πως το μας και χαπέλο μας είναι η ζωή μας. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να επέμβει στα εσωτερικά μας. Το πολύ-πολύ θα είμαστε εραστές. Θα κάνουμε αντίσταση. Θα βγούμε στα βουνά. Αν μας καταπιέσουν, θα πάμε να ζήσουμε μόνοι μας. Λες αλήθεια, ρε Λεωνίδα. Για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου. Έλα, σήκω. Σήκω. Λεωνίδα. Να το ξέρεις. Έτσι και με παρατήσεις θα κόψω το λαιμό μου. Όχι ρε φόνη. Και πώς θα τρως μετά. Μη λες τέτοια. Κοντά σου εγώ.
Πού πας με την βαλίτσα, ρε? Στο ξενοδοχείο. Και για μια νύχτα πήρες βαλίτσα? Έχω τα απαραίτητα. Σμόκινγκ και τέτοια. Όχι, πιτζάμε, οδοντόβουρτσα. Δηλαδή, αν έπαιρνε δύο ρούχα να μου, θα χρειαζόταν ένα μπαούλο. Όχι, τι. Δώσε μου λεφτά τώρα. Τι λεφτά σου? Α, λεφτά, για το. Ορίστε. Κατάλαβα, ξενοδοχείο β' κατηγορία. Αλλά τι, θα στείλω στο Χίλτον, στο Ερμία, θα πάθουμε εδώ κοντά. Το Ερμία. Τι κάνετε, κύριε, ο γιο σα καλά? Κάνει τον έψωνα. Πού στα νάκτορα? Όχι, στην τουλάπα. Κόβει βόλτε μπροστά στην τουλάπα, τη φυλάει. Α, ξέρω. Τι ξέρετε? Όχι, δεν ξέρω, τι ξέρω. Λέω καλό παλικάρι. Φυλάει την τουλάπα. Κάνει βόλτε έτσι. Φύλακα, φρουρό. Τι να τον κάνει στο σκύλο? Τι λε, ρε? Εγώ τίποτα. Γεια, εγώ πάω. Φεύγω. Δεν μ' άφησε να τελειώσω. Παράξενε άνθρωπε. Έλα, αδειάστε μου τη γωνιά. Άντε, μπράβο. Και εσεί, κύριε Γεράσιμη, σα παρακαλώ. Πατέρα, εμείς πάμε. Άντε, άντε. Καλά, η φόνη, πρώτο παιδί, με κατανόηση. Έχουμε να το λέω. Πετάχτηκε από το κρεβάτι σφαίρα. Βλήμα. Τη λέω. Τώρα θα μου οδηγηθεί στις τσίπες. Άντε, πηγαίνετε. Καλά, όταν θα πάρουμε τα βουνά και να μας ψάχνετε. Άσε, ρε φόνη, μην βγάζει βρώμες. Προχώρα.